Πάμε να δείξουμε σήμερα πώς κάνουμε την ετήσια συντήρηση του κλιματιστικού μας, μια συντήρηση η οποία είναι στο ενδιάμεσο της ειδικής συντήρησης που κάναμε τις προάλλες που δείξαμε στο βίντεο, που λύνουμε όλο το κλιματιστικό, βγάζουμε από πάνω τον ανεμιστήρα, το λεκανάκι και ούτω καθεξής. Πάμε να δείξουμε τώρα βήμα-βήμα πώς θα κάνουμε τη συντήρηση αυτού του κλιματιστικού. Βγάζουμε τα καπάκια από πάνω. Θα πάμε στην πανιέρα, θα ψεκάσουμε με απολυμαντικό τη μάσκα μέσα έξω παντού και τα φίλτρα του κλιματιστικού μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αφού κάνουμε την ειδική απολύμανση, την ειδική συντήρηση του κλιματιστικού λύνοντας τα πάντα από πάνω, μια φορά κάθε 3-4 χρόνια αναλόγως τη χρήση που κάνουμε στο κλιματιστικό και το τι έχει μαζέψει μέσα, κάθε χρόνο θα πρέπει να κάνουμε και αυτή την απλή συντήρηση, ας το πούμε έτσι, χωρίς να λύσουμε το μηχάνημα όλο, το οποίο μας βοηθάει να το κρατάμε καθαρό και να σκοτώνουμε ό,τι μικρόβιο έχει συσσωρευτεί κατά τη σεζόν που το έχουμε δουλέψει. Αφού ρίξουμε απολυμαντικό, βλέπετε εδώ πέρα έχω βάλει το νερό στο ζεστό, αφού ρίξουμε το απολυμαντικό και σαπουνίσουμε τα φίλτρα μας και την μάσκα, ξεπλένουμε καλά με νερό. Στη συνέχεια πάμε στο στοιχείο μέσα στο κλιματιστικό μας, περνάμε το στοιχείο όλο πολύ καλά με απολυμαντικό, ρίχνουμε παντού, δεν το τσιγκουνευόμαστε, είναι κάτι το οποίο αφορά την υγεία μας και ρίχνουμε άφθονο. Βλέπετε πως περνά όλο το στοιχείο σιγά σιγά και με προσοχή να πάει παντού το απολυμαντικό. Όλο το στοιχείο έχει γεμίσει, βλέπετε εδώ πάει παντού. Δεν το τσιγκουνεύομαι, το ξαναλέω αυτό, πρόκειται για την υγεία μας και πρέπει να κάνουμε καλό καθαρισμό. Αφού περάσουμε με απολυμαντικό όλη την επιφάνεια του στοιχείου, παίρνουμε ένα πινελάκι και βουρτσίζουμε πάνω κάτω όπως βλέπετε, γιατί οι ψύκτρες είναι κάθετες, οπότε βουρτσίζουμε πάνω κάτω ώστε να μπει το πινέλο παντού να εισχωρήσει μέσα. Εδώ κάνουμε και δεξιά αριστερά, έχει ένα κενό ανάμεσα στις ψύχτρες και το λεκανάκι μας καλά στον πάτο να μπαίνει το πινέλο ούτως ώστε να καθαρίσουμε όσο μπορούμε και εκεί πέρα. Έπειτα με ένα άλλο μπουκάλι ψεκάζουμε με καθαρό νερό για να μπορέσουμε να ξεπλύνουμε το απολυμαντικό μας και στη συνέχεια περνάμε, πολύ βασικό αυτό, περνάμε με όλο το μηχάνημα με ατμό, με υψηλή θερμοκρασία δηλαδή ατμό, ούτως ώστε όλοι γνωρίζουμε ότι πάνω από τους 70 βαθμούς ή σκοτώνουμε κάποια μικρόβια ή τα αδραναβιούμε να μην μπορέσουν να είναι ενεργά. Ψεκάζουμε με απολυμαντικό και περνάμε τις περσίδες της πάνω κάτω που είναι και τις δεξιά αριστερά μέσα, όσο μπορούμε να φτάσουμε εκεί, βάζουμε ένα κατσαβιδάκι και προς τα μέσα περνάμε και αυτό. Και στη συνέχεια, αφού έχουμε στεγνώσει τη μάσκα, πάμε να κλείσουμε το μηχάνημα. Κλείνουμε εδώ, κουμπώνουμε το μηχάνημα. Αυτό το air conditioning είναι πολύ καθαρό, το συντηρώ χρόνια τώρα. Είναι πεντακάθαρο, κάθε χρόνο που πηγαίνω είναι σαν καινούριο. Απλά λίγη σκόνη έχει κάτσει πάνω λόγω χρησιμότητας κάθε φορά, κάθε σεζόν. Βάζουμε και τα φίλτρα μας και το μηχάνημα είναι έτοιμο. Στέκομαι πιο πολύ στο εσωτερικό μηχάνημα, επιμένω σε αυτό το κομμάτι και το δείχνω, επειδή το εσωτερικό μηχάνημα είναι αυτό που ο αέρας του χώρου μας περνάει από μέσα του και αν δεν είναι καθαρό, ό,τι μικρόβιο υπάρχει επάνω, το μηχάνημα θα μας το στείλει στην ατμόσφαιρα του χώρου και εμείς θα το αναπνεύσουμε. Οπότε είναι επικίνδυνο για την υγεία μας και μένουμε σε αυτό. Τώρα για το εξωτερικό, εννοείται πως κάνουμε μετρήσεις. Αν χρειαστεί να συμπληρώσουμε φρέον, συμπληρώνουμε. Αν όχι, όχι. Καθαρίζουμε και αυτό και ελέγχουμε τα καλώδια και τις βάνες αν είναι εντάξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει και μένω σε αυτό είναι το μηχάνημα να είναι καθαρό, να μπορέσουμε να αναπνέουμε καθαρό αέρα. Τώρα κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι, γιατί έχουμε στη συνέχεια πάρα πολλά βίντεο για το τι μπορεί να κάνουμε στο σπίτι. Κάθε μέρα θα ανεβάζουμε και από ένα βιντεάκι, να βλέπετε κι εσείς, να μαθαίνετε, να ξέρετε ο τεχνικός που έρχεται στο σπίτι αν είναι εντάξει σε αυτά που κάνει. Και πέρα από αυτό, ό,τι μπορείτε κι εσείς να το κάνετε και μόνοι σας. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.